Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Θα είμαστε με τη χάρη του Χριστού και πάλι μαζί και ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό γι' αυτό στην εκπομπή μας «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού». Είναι η εκπομπή μέσα από την οποία προσπαθούμε μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού να σχολιάζουμε τις δικές σας απόψεις έτσι ακριβώς όπως μας τις στέλνετε με email στη διεύθυνση που τώρα αναγράφετε στις οθόνες σας. Θέλουμε να τονίσουμε μια φορά ακόμη ότι δεν διεκδικούμε την αυθεντία της ερμηνείας των γραφών, ούτε θεωρούμε τους εαυτούς μας ότι είμαστε διδάσκαλοι ή καθηγητές, αλλά ούτε θεολόγοι, αλλά εκείνο που πιστεύουμε είναι ότι είμαστε μαθητές και μαθητεύουμε όλοι μαζί, και εμείς και εσείς, μέσα από το Λόγο του Θεού, μέσα από τα Ιερά Γράμματα που μας σοφίζουν για την οδηγία και την προτροπή που ο Θεός μας δίνει για το πώς να ζούμε και πώς να πολιτευόμεθα μέσα στον κόσμο αυτό, γνωρίζοντας ότι το πολίτευμά μας, το δικό μας το πολίτευμα, είναι της ουρανής. Θα αρχίσουμε με μία ερώτηση της Ειρήνης. Διαβάζω. Είμαι η Ειρήνη και θέλω να σας ρωτήσω περί το πώς πρέπει να είναι η ζωή ενός χριστιανού ως προς τον αγιασμό του. Δηλαδή, ο αγιασμός του χριστιανού, παραδείγματος χάρη, πρέπει να καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας του, ή εάν δεν καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας του, μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα στη ζωή του. Ναι, αγαπητή Ειρήνη, να διευκρινίσουμε πρώτα-πρώτα τι είναι αγιασμός, τι είναι ο αγιασμένος, ποιος είναι. Αγιασμός είναι ξεχωρισμός. Ο Χριστός λέει, δεν εξελέξατε σε με, αλλά εγώ εξέλεξα εσάς. Δεν εκλέξατε εμένα, αλλά εγώ εξέλεξα εσάς. Άρα λοιπόν, εκλέγει ο Θεός, μάλιστα λέει, σας αγάπησα με αγάπη σε αιώνια, γι' αυτό σας σήλκησα με έλεος. Εκλέγει λοιπόν ο Θεός ανθρώπους, όλους τους ανθρώπους, και τους φανερώνει τον Ιησού Χριστό. Ο άνθρωπος ο οποίος αποδέχεται τον Ιησού Χριστό, σε αυτόν ο Θεός δίνει εξουσία να γίνει τέκνο Θεού. Και έτσι και ο άνθρωπος αποχωρίζεται από τον κόσμο και εισέρχεται στη Βασιλεία του Θεού. Πώς? Η Γραφή λέει ότι ο Θεός, ο Πατέρας Θεός μας αναγέννησε δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού, εις ελπίδα ζώσα. Και ο άνθρωπος, ο αναγεννημένος, αφιερώνεται στο Θεό. Ζει σύμφωνα με το Λόγο του Θεού. Δηλαδή, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού γίνεται το καταστατικό του, αλλά καθώς αναγεννήθηκε για να βαφτιστεί όπως θέλει ο Θεός, εν ύδατη πρέπει να πάρει ο ίδιος την απόφαση. Να βαφτιστεί εν ύδατη στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος εις άφεση αμαρτιών. Και πειθαρχώντας μετά στο Λόγο του Θεού, πιστεύοντας ότι ο Χριστός βαφτίζει με Πνεύμα Άγιο, εξητάει. Και εκείνος τον βαφτίζει με Πνεύμα Άγιο. Και τότε ο άνθρωπος αυτός αποχωρίζεται, δηλαδή αγιάζεται, δηλαδή είναι σε αγιασμό. Ο αγιασμός λοιπόν έρχεται με την αναγέννηση. Είναι, θα λέγαμε, το πρώτο στάδιο. Με το βάφτισμα εν ύδατη και το βάφτισμα εν πνεύματι Αγίω και Πυρή. Μετά είναι ο πρακτικός αγιασμός που πρέπει να ζούμε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, όπως αυτό αποκαλύπτεται από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και όπως αυτό φανερώνεται στους ανθρώπους μέσα
από την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, καθώς λέγει ο Απόστολος Παύλος, δεν θέλω να ζείτε μόνο κατά το Πνεύμα, αλλά και να περιπατείτε κατά το Πνεύμα. Βέβαια, η τελειοποίησή μας σε πλήρη αγιασμό θα έρθουμε μετά την αρπαγή της Εκκλησίας επάνω στον ουρανό. Τώρα λοιπόν, αγαπητή Ειρήνη, μιλάμε για τον πρακτικό αγιασμό, δηλαδή για τον αγιασμό της καθημερινότητάς μας, για τον αγιασμό της κάθε στιγμής μας. Ο Απόστολος Παύλος, διαβάζω από την Δευτέρα Επιστολή του προς Θεσσαλονικείς, γράφει στο δεύτερο κεφάλαιο και στο 13 εδάφιο. Εμείς όμως οφείλουμε να ευχαριστούμε πάντοτε το Θεό δια σας, αδελφοί αγαπημένοι υπό του Κυρίου, ότι σας εξέλεξε ο Θεός απ' αρχής η σωτηρίαν, σας εξέλεξε για να σας σώσει, πώς, δια του αγιασμού του Πνεύματος, με την αναγέννηση που ο Θεός αναγεννάει με το Λόγο του Θεού και το Πνεύμα το Άγιο, δια του αγιασμού του Πνεύματος και της πίστεως της αληθείας, εις τον οποίον σας εκάλεσε, δια του Ευαγγελίου ημών, προς απόλαυση της δόξης του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Αυτός λοιπόν είναι ο αγιασμός που έρχεται με το Λόγο του Θεού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου στη ζωή του ανθρώπου. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η λατρεία και η λειτουργία της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας, που είναι η συνταγή για την Αγία και ευλογημένη ζωή του χριστιανού, τον οποίον ο Θεός προσέθεσε στην Εκκλησία του διά του Ιησού Χριστού, είναι η διδαχή των Αποστόλων, είναι ήσαν προσκαρτερούντες και πρέπει να είμαστε προσκαρτερούντες τον Θεό, την παρουσία του Θεού, τη δόξα του Θεού και την αρπαγή της Εκκλησίας, ήσαν προσκαρτερούντες λοιπόν και πρέπει να είμαστε προσκαρτερούντες στην διδαχή των Αποστόλων, στο Λόγο του Θεού, στην κλάση του Άρτου, στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού, την οποία πρέπει να συμμετέχουμε, να λαμβάνουμε αξίως και προς ευλογία, στην κοινωνία μεταλλήλων, μια κοινωνία αγίων αδελφών, καθώς λέγει ο Χριστός, «Σεις πάντες αδελφοί είστε», και τέλος στις προσευχές που είναι απαραίτητες μέσα στη λατρεία και στη λειτουργία της Εκκλησίας, στις προσευχές τις εκκλησιαστικές, όπου εξητούν τον Κύριο και τους επισκέφτεται με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου και τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου προς οικοδομή. Και τέλος, είπαμε στη διδαχή των Αποστόλων, στην κλάση του Άρτου, στην κοινωνία μεταλλήλων και στις προσευχές. Τέλος όμως υπάρχει και η προσωπική ζωή του ανθρώπου, η πρακτική ζωή του ανθρώπου. Η θέληση και η πρόθεση λοιπόν του Θεού είναι, διαβάζω από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Θεσσαλονικείς, το 5ο κεφάλαιο, διαβάζω το 23 εδάφιο. Αυτός δε ο Θεός της ειρήνης ήθε να σας αγιάσει ολοκλήρως. Ο Θεός λοιπόν είναι αυτός που αγιάζει τον άνθρωπο. Ήθε να σας αγιάσει ολοκλήρως, για να διατηρηθεί ολόκληρον και το πνεύμα σας και η ψυχή σας και το σώμα σας άμεμπτο στην παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Άρα λοιπόν υπάρχει τώρα και ο πρακτικός αγιασμός, ο καθημερινός αγιασμός, ο οποίος έρχεται από τον Πατέρα Θεό. Πότε όμως? Όταν εμείς μένουμε στο Λόγο του Θεού και περιπατούμε κατά το Πνεύμα το Άγιο. Όχι μόνο ζούμε, αλλά και περιπατούμε το Πνεύμα το Άγιο. Όμως σε λεπτομέρεια ο Θεός μας περιγράφει μέσα από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τους Εβραίους τα περί του αγιασμού του ανθρώπου, δηλαδή ο άνθρωπος πώς πρέπει να ζει ώστε να είναι αγιασμένος στην παρουσία του Θεού, να είναι άγιος. Κανένας από εμάς δεν είναι τέλειος, δίκαιος, αλλά δικαιωνόμεθα δια της πίστεως στο Λόγο του Θεού και αγωνιζόμεθα τον καλόν αγώνα, διατηρώντας τις πίστη μας και περπατώντας ώστε να τελειώσουμε το δρόμο τον οποίο ο Θεός έχει προσδιορίσει για μας.
Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν, διαβάζω από το ΙΒ κεφάλαιο στην επιστολή του προς Εβραίους, γράφει, 14 εδάφιο. Ζητείτε λοιπόν την ειρήνη με τα πάντων και τον αγιασμό. Απαραίτητη προϋπόθεση λοιπόν είναι να ειρηνεύουμε όσο το αφημών με τα πάντων των ανθρώπων. Και με τον πλησίον μας, να τον αγαπάμε σαν τον εαυτό μας, και με τον αδελφό μας, να τον αγαπάμε όπως ο Χριστός μας αγάπησε, και με τους εχθρούς μας, να τους αγαπάμε και να προσευχόμαστε για αυτούς, και με αυτούς που μας μισούνε, να τους αγαπάμε και να τους ευλογούμε, και με τους ανθρώπους που μας βλάπτουνε, να τους αγαπάμε και να τους αγαθοποιούμε, και με όλους όσους αντιτίθενται εις εμάς. Άρα λοιπόν η ειρήνη όσο το αφημών με τα πάντων των ανθρώπων, το οποίο είναι απαραίτητο, βεβαίως πρέπει να ξέρουμε, ότι το έργο της δικαιοσύνης είναι η ειρήνη. Έργο δικαιοσύνης είναι η ειρήνη. Το αποτέλεσμα, ο καρπός της δικαιοσύνης είναι η ειρήνη. Και η δικαιοσύνη, όπως είπαμε, έρχεται δια της πίστεως, δικαιωνόμεθα ενώπιον του Θεού, αλλά και δια της αποφάσεως της στερεάς που πήραμε, να ζούμε όπως μας διδάσκει η χάρις του Θεού η σωτήριος, να αρνηθούμε δηλαδή, να αρνηθούμε την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες και να ζούμε σοφρόνος, δικαίως και ευσεβώς στον παρόντα αιώνα, προσμένοντας τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Αυτή είναι η απόφαση του χριστιανού, ο οποίος αναγεννήθηκε και θέλει να παραμένει καθαρός, καθώς καθαρός είναι ο Χριστός. Εφόσον λοιπόν ζούμε δικαίως, σοφρόνος και ευσεβώς, αρνούμε την ασέβεια και την κοσμική και τις κοσμικές επιθυμίες, με τη δικαιοσύνη μας δια της πίστεως ενώπιον του Θεού και με τη δικαιοσύνη μας προς πάντα στους ανθρώπους, δηλαδή υποτασσόμενοι και υπακούοντες και περπατούντες σύμφωνα με το Λόγο του Θεού και την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, τότε θα έχουμε ειρήνη με τα πάντων των ανθρώπων, αλλά ακόμη ο Θεός λέει και τον αγιασμό, γιατί χωρίς του οποίου κανένας δεν δει τον Κύριο. Και πώς πρέπει να παρατηρούμε αν είμαστε σε αγιασμό, όχι λίγες ή πολλές ώρες της ημέρας, αλλά σε ολόκληρη τη ζωή μας. Ο αγιασμός δηλαδή δεν είναι κάποια έργα, αλλά είναι τρόπος ζωής. Είναι νοοτροπία. Είναι πρακτική του χριστιανού. Και πώς εξετάζουμε τον αγιασμό μας, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Πρώτον, παρατηρούντες μήπως στερείται κάποιος από τις χάριτος του Θεού. Είναι πολύ σημαντικό να ζούμε μέσα στη χάρη του Θεού. Άρα λοιπόν, ζώντας μέσα στη χάρη του Θεού, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ταπείνωση. Είναι να είμαστε ταπεινοί. Γιατί στους ταπεινούς ο Θεός δίνει χάρη. Στους υπερηφάνους αντιτάσσεται. Άρα το πρώτο οποίο πρέπει να εξετάζουμε είναι τον αγιασμό του πνεύματος. Δηλαδή να μην έχουμε αλαζονία, να μην φρονούμε του κόσμου, που είναι η επιθυμία της σαρκός, οι επιθυμίες των οφθαλμών και η αλαζονία του βίου. Πρώτα λοιπόν να εξετάζουμε την ταπείνωσή μας. Όπως λέει ο Λόγος του Θεού, ενδεδειμένη την ταπεινοφροσύνη να υποτασσόμεθα εις αλλήλους. Να προσέχουμε λοιπόν μη τυχόν με έπαρση ή υπερηφάνεια χάσουμε τη χάρη του Θεού. Στερούμεθα τη χάρη του Θεού. Τότε χάσαμε τον αγιασμό μας. Δεύτερον, μήπως ρίζα της πικρία αναφιούσα, φέρει ενόχληση και διατάφτης μη ανθώσει πολύ. Μη χάσουμε λοιπόν την αγιασμό της ψυχής μας.
και πώς εκφράζει τη ψυχή του ανθρώπου με την καρδιά, με τις επιθυμίες. Η τυχόν η καρδιά μας δεν είναι καθαρή, γιατί μόνο οι καθαροί την καρδία θα δουν το πρόσωπο του Κυρίου. Και η καρδιά μας καθαρίζεται μόνο με το αίμα του Ιησού Χριστού, όταν εμείς μετανοήσουμε, εξομολογηθούμε και ζητήσουμε το αίμα του Ιησού Χριστού να μας καθαρίσει. Άρα λοιπόν, εξετάζουμε την καρδιά μας, δηλαδή να μην περπατάμε με το φρόνημα του κόσμου, με τις επιθυμίες των οφθαλμών, με τις επιθυμίες των άλλων πραγμάτων, με τις επιθυμίες της καρδιάς μας, αλλά περπατάμε όχι δηλαδή με αυτά που θέλουμε και επιθυμούμε, αλλά με αυτά που θέλει και επιθυμεί ο Θεός και μας το αποκαλείται μέσα από το Λόγο Του και μέσα από την παρουσία του Πνεύματος του Αγίου. Τρίτον, μήπως είναι της πόρνος ή βέβυλος, οι επιθυμίες της σαρκός. Οι επιθυμίες οι σαρκικές. Πορνεία, μοιχεία, καθαρσία, βέβυλος, διεστραμμένος. Γιατί όταν ο Θεός μας αναγεννήσει δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού, μας καθαρίζει εντελώς και στο σώμα και στην ψυχή και στο πνεύμα. Μας μπολιάζει με το Λόγο του Θεού και το Πνεύμα το Άγιο. Αλλάζει τις επιθυμίες της σαρκός μας. Αλλάζει τις επιθυμίες της καρδιάς μας. Αλλάζει τον τρόπο του σκέπτεστε, μας δίδει το νου του Χριστού. Αλλά μετά είναι αγώνας να διατηρηθεί. Ο Χριστός, ο Θεός μας αναγεννά και ο Θεός μας διατηρεί, αλλά και εμείς πρέπει να το θέλουμε. Αν κάτι δεν μπορούμε, δεν το λαμβάνει υπόψη το Θεός και θα μας δώσει τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Αν κάτι δεν ξέρουμε, δεν το λαμβάνει υπόψη το Θεός, γιατί θα μας το διδάξει ο Ιησούς Χριστός, ο δάσκαλος και ο καθηγητής μας. Αν κάτι όμως μπορούμε και θέλουμε και ξέρουμε, πρέπει να θέλουμε. Και στο θέλω μας ο Θεός δεν επεμβαίνει. Αλλά μας λέει, Ιε μου δώσ' μου την καρδιά σου και ακόμη Ιε μου φύλαξε την καρδιά σου, διότι εκ ταύτης προέρχονται όλες οι εκβάσεις της ζωής σου. Άρα λοιπόν, το τρίτο είναι ο αγιασμός από τις επιθυμίες της σαρκός, ο καθαρισμός από τις επιθυμίες της σαρκός, που και αυτόν τον καθαρισμό και αυτόν τον αγιασμό ο Θεός τον κάνει δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω. Άρα, τρία πράγματα βασικά, η αλαζονία του βίου, ο αγιασμός του Πνεύματος, μην χάσουμε, μην υποστερηθούμε της χάριτος του Θεού. Δεύτερον, η ρίζα πικρίας, το χάλασμα, ο μολυσμός της καρδιάς μας από άλλες επιθυμίες. Και τέλος είναι να μην είναι κανείς πόρνος ή βέβυλος με τις επιθυμίες της σαρκός, οπότε χάνει τον αγιασμό του. Αλλά υπάρχει και ένα τέταρτο, όπως ο Ισάφ, ο οποίος δια μία βρόσιν επόλυσε τα πρωτοτόκια αυτού. Α, λοιπόν τώρα το παράδειγμα προς αφού φυγήν ο Ισάφ, ο οποίος ήταν ο πρωτότοκος υιός του Ισαάκ, στον οποίο ο Θεός είχε δώσει τις επαγγελίες του πατρός του Ισαάκ, του Αβραάμ, από τον Αβραάμ στον Ισαάκ και από τον Ισαάκ στον πρωτότοκο Ισάφ, ο οποίος όμως δεν ήταν έτσι πως τον ήθελε ο Θεός, είχε την αλαζονία του φίου, είχε την επιθυμία τις επιθυμίες των άλλων πραγμάτων, είχε και τις επιθυμίες της σαρκός, ώστε κατάντησε για μία βρώση, για ένα πιάτο φακής, να περιφρονήσει και να πουλήσει τα πρωτοτόκια που ο Θεός είχε προσδιορίσει σε αυτόν, να πουλήσει και να προσδιορίσει τα πρωτοτόκια, να περιφρονήσεις να πουλήσει τα πρωτοτόκια στον δεύτερο γιο του Ισαάκ, στον Ιακώβ, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος, δεν ήταν τόσο δυνατός σαν τον Ισάφ, ούτε τόσο ικανός, αλλά ήταν ένα απλό παιδί
που μεγάλωνε μαζί με τη μητέρα του τη Ρεβέκα και μαγείρευε μαζί με τη μητέρα του τη Ρεβέκα, αλλά όμως η καρδιά του, παρόλο που δεν είχε ικανότητες φυσικές, η καρδιά του ήταν στραμμένη στο Θεό. Επιθυμούσε τα πρωτοτόκια, τις υποσχέσεις του Θεού. Επιθυμούσε τα πνευματικά. Ο ένας ήταν σαρκικός και ο άλλος ήταν πνευματικός. Γι' αυτό και ο Θεός λέει, τον Ισάφ εμίσησα, τον Ιακώβ ηγάπησα. Το τέταρτο λοιπόν είναι πάρα πολύ σοβαρό. Μην περιφρονήσουμε για κάτι το γήινο, το επίγειο, αυτά που ο Θεός μας χάρισε, τα ουράνια, δηλαδή το ότι έγραψε το όνομά μας στο βιβλίο της ζωής, ότι μας ονόμασε και μας έκαμε τέκνα του, παιδιά του, κληρονόμους του, κληρονόμους του Θεού και σκληρονόμους του Ιησού Χριστού. Γιατί αν περιφρονήσουμε την ευλογία του Θεού και την χάσουμε, την πουλήσουμε για κάτι το ασήμαντο, το επίγειο, λέει η Γραφή ότι όπως ο Ισάφ, καθώς εξεύρεται, ότι μετέπειτα θέλω να κληρονομήσει την ευλογία απεδοκιμάστη, διότι δεν έβρε τόπον μετανοίας, αν και εξεζήτησε αυτήν με τα δακρύων. Αν κλείσει η πόρτα της χάριτος, από εκεί και πέρα, όσο και να μετανοήσει ο άνθρωπος, θα ακουστεί η φωνή του Θεού, υπάγεται απ' εμού η εργαζόμενη την ανομία. Άρα ο αγιασμός μας, αγαπητή Ειρήνη, είναι όχι έργα, αλλά τρόπος ζωής. Πρακτική. Μια συνεχής αφιέρωσης στο Θεό, που ξεκίνησε με την αναγέννηση από το Λόγο του Θεού και το Πνεύμα το Άγιο, προχώρησε με το βάπτισμα, όπως είπαμε, νίδατη, και ολοκληρώθηκε το έργο του Θεού με το βάπτισμα Πνεύματι Αγίου και Πυρή, ώστε ο άνθρωπος και να θέλει, καθώς αναγεννήθηκε, και να μπορεί με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου να περπατάει στο θέλημα του Θεού, αγωνιζόμενος όμως τον καλό αγώνα της πίστεως, περπατώντας στον δρόμο που ο Θεός έχει προετοιμάσει με οδηγία Πνεύματος Αγίου και διατηρώντας την πίστη του, την εμπιστοσύνη του και την ελπίδα του στον παντοδύναμο Θεό. Η αλήθεια είναι, αγαπητοί φίλοι Ειρήνη, ότι ο αγιασμός είναι κάτι που ενδιαφέρει όλους τους αγίους ανθρώπους του Θεού, όλους τους χριστιανούς, και πολλές φορές έχουν δοθεί προτάσεις και προτροπές έξω από το Λόγο του Θεού, όμως όλες αυτές οι προτάσεις και οι προτροπές για αγία ζωή έξω από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού οδηγούν τον άνθρωπο σε αδιέξοδα, με αποτέλεσμα να πρέπει να επιστρέψει πάλι μέσα στο θέλημα του Θεού, όπως εκφράζεται από το Λόγο του Θεού και από την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Ο Κύριος να σε ευλογήσει, αγαπητή Ειρήνη, και ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό για το ερώτημα που μας έστειλες. Συνεχίζουμε με μια άλλη ερώτηση. Είμαι χωρισμένη με ένα παιδί. Ο γάμος μου ήταν σκέτη αποτυχία. Αισθάνθηκα πως θα χάσω το μυαλό μου μέσα σε αυτό το γάμο. Έτσι αποφάσισα να χωρίσω τον άντρα μου. Δεν έχω αναγεννηθεί, ούτε εγώ, ούτε ο άντρας μου έχει αναγεννηθεί. Δεν νομίζω πως υπάρχει ελπίδα να τα ξαναβρούμε. Αυτός όμως θέλει να τα ξαναβρούμε. Και εγώ φοβάμαι να τον ξαναδεχτώ. Τι πρέπει να κάνω? Θα ήθελα το όνομά μου να μείνει κρυφό. Ναι, αγαπητοί φίλοι, η αλήθεια είναι, και το έχουμε πει πολλές φορές, ότι ο γάμος έχει πολλά ρίσκα. Ιδίως στον κόσμο, όταν οι άνθρωποι δεν είναι αναγεννημένοι και παντρεύονται έξω από το Λόγο του Θεού και από την δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Και επειδή ο κόσμος κοίται εν το πονηρό και επειδή οι επιλογές μας
είναι σύμφωνα με αυτό που επιθυμεί η σάρκα, δηλαδή τι μ' αρέσει, τι σ' αρέσει, ποιος μ' αρέσει, ποια σ' αρέσει, ή σύμφωνα με αυτό που θέλουμε, θέλω αυτόν, αυτήν, ή σύμφωνα με αυτό που υπολογίζουμε, είναι καλόν, με συμφέρει αυτός ο γάμος. Επειδή λοιπόν η επιλογή του συντρόφου, του συζύγου ή της συζύγου γίνεται με ανθρώπινα και υγιεινά κριτήρια, τα ρίσκα είναι πάρα πολύ μεγάλα και συνήθως υπάρχουν μεγάλες αποτυχίες. Ενώ αντίθετα, ο άνθρωπος του Θεού, ο αναγεννημένος, ο χριστιανός, ο οποίος θέλει να παντρευτεί, έχει αρέσκεια, αλλά προσεύχεται και ζητάει από το Θεό να του φανερώσει το σύντροφό του, όχι σύμφωνα με αυτά που αρέσουν στον ίδιο, αλλά σύμφωνα με αυτά που αρέσουν στο Θεό. Δηλαδή, Θεέ μου, εμένα μ' αρέσει αυτός, μ' αρέσει αυτή, αλλά εσένα ποιος αρέσει, τι σ' αρέσει. Και ο Θεός με τα πάσης βεβαιότητας θα απαντήσει, αν περιμένει ο άνθρωπος. Επίσης, ο άνθρωπος του Θεού δεν εκλέγει με βάση το θέλημά του, γιατί ξέρει ότι οι βουλές μου, λέει ο Θεός, δεν είναι βουλές σας. Γι' αυτό πηγαίνει στο Θεό και λέει, θέλω αυτόν για σύντροφο, αλλά εσύ τι λες, ποιον θέλεις για μένα. Και ο Θεός απαντάει. Και τέλος, ο άνθρωπος του Θεού δεν υπολογίζει, δεν λογαριάζει τι το συμφέρει ένας συμφέρον γάμος, αλλά ένας γάμος που είναι καλός, έτσι όπως το αυτός τον υπολογίζει με το μυαλό του, με τις σκέψεις του, με τις συμβουλές ανθρώπων, αλλά πηγαίνει στο Θεό και λέει, Κύριε, τι νομίζεις εσύ ότι είναι καλό για μένα. Με αυτόν τον τρόπο τα ρίσκα σχεδόν εξαφανίζονται και το μόνο ρίσκο που μένει είναι η αλλαγή στη ζωή του ανθρώπου, των ανθρώπων τους οποίους ο Θεός διάλεξε για να τους ευλογήσει μέσα από το γάμο. Αυτό που λέγεται η αλλαγή, δηλαδή που λέγεται αποστασία, όταν ο άνθρωπος ξεπέσει από την πίστη, να βαγίσει την πίστη, ιδιαίτερως αφού χάσει την αγαθή του συνείδηση. Τώρα όμως ας έρθουμε στο δικό σου συγκεκριμένο ερώτημα, αγαπητοί φίλοι. Δεν έχεις αναγεννηθεί, ούτε ο άντρας σου έχει αναγεννηθεί, αποδείχθηκε όμως με το πέρασμα του χρόνου ότι η ζωή σας ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Τώρα έχεις δύο επιλογές. Η μία επιλογή είναι το διαζύγιο, που είναι μονόδρομος από ό,τι φαίνεται, όπως εσύ τουλάχιστον μας τα περιγράφεις. Αλλά υπάρχει και μία δεύτερη επιλογή, η βοήθεια από το Θεό. Και μην ξεχνάμε ότι αυτό που φαίνεται αδύνατον στους ανθρώπους, γιατί λες δεν νομίζω πως υπάρχει ελπίδα να τα ξαναβρούμε, αυτό που φαίνεται αδύνατο στους ανθρώπους είναι δυνατό στο Θεό. Άρα λοιπόν, ή θα πάρεις μια απόφαση, χωρίζουμε και τελειώνουμε, γιατί δεν μπορούμε να τα ξαναβρούμε. Είναι μια απόφαση προσωπική σου, ή θα πας στο Θεό και πεις, Χριστέ μου, βοήθησέ με. Τι μπορείς να κάνεις εσύ? Και ο Θεός μπορεί να κάνει τα πάντα. Εγώ εκείνο που μπορώ να σου πω είναι ότι πριν από πολλά χρόνια και εγώ είχα χωρίσει και εγώ είχα φύγει από το σπίτι και η ζωή της γυναίκας μου ήταν δύσκολη, αλλά η γυναίκα μου πρώτα επικαλέστηκε το όνομα του Κυρίου, ζήτησε βοήθεια από το Θεό, αλλά και εγώ, ύστερα από επέμβαση του Θεού, ζήτησα βοήθεια από Αυτόν. Θυμάμαι την ημέρα που θα πήγαινα σπίτι μου να πάρω τα πράγματά μου για να φύγω από το σπίτι, πριν 30 χρόνια περίπου,
και περισσότερα, ακριβώς πριν 30 χρόνια, το 81, το βράδυ, το τελευταίο βράδυ που θα έμενα σπίτι, έμεινα στο γραφείο, εκεί που ήταν το γραφείο του σπιτιού μου, και λίγο πριν κοιμηθώ, αργά, γονάτισα και είπα στο Θεό, Θεέ μου, φανέρωσέ μου τι πρέπει να κάνω. Και εκείνο το βράδυ, ενώ κοιμόμουν, ήρθε ένα σύννεφο, γκρι μπλε, πάνω μου, και μια φωνή ακούστηκε μέσα από το σύννεφο, στον ύπνο μου, θέλεις πράγματι να μάθεις τι πρέπει να κάνεις. Παραλαμβάνω, θέλεις πράγματι να μάθεις τι πρέπει να κάνεις. Γιατί εγώ, όπως είπα πριν, τον ρώτησα, Θεέ μου, τι πρέπει να κάνω. Και το στόμα μου μόνο απάντησε, ναι Κύριε. Και συνέχισε η φωνή, αν όμως μάθεις, τούτο πρέπει να κάνεις. Ξύπνησα και το στόμα μου πάλι απάντησε, ναι Κύριε. Και από εκείνη τη στιγμή αλλάξαν τα πάντα. Δεν θα πω περισσότερες λεπτομέρειες, δεν έχουμε χρόνο. Αλλά σήμερα είμαστε μια οικογένεια μέσα στην παρουσία του Θεού, αναγεννημένη και οι δυο, με 4 παιδιά που παντρεύτηκαν, 6 εγγόνια, μας ευλόγησε ο Θεός. Εκεί που δεν υπήρχε καμία ελπίδα σε προσπάθειες ούτε δικές μου, ούτε της γυναίκας μου, ούτε άλλων ανθρώπων. Ο Θεός είναι δυνατός να αλλάξει τα πάντα. Εκείνο λοιπόν που έχω να σου πω, αγαπητοί μου φίλοι, πήγαινε στο δωμάτιό σου, γονάτισε, πες του και εσύ, Θεέ μου, τι πρέπει να κάνω, αλλά πες και κάτι άλλο. Ανάλαβε εσύ, Κύριέ μου, το υπόλοιπο της ζωής μου. Γιατί έχεις και ένα παιδάκι. Το παιδί δεν είναι καλό να ζει σε σπίτι χωρισμένο, αλλά βεβαίως είναι και χειρότερο να ζει σε σπίτι που τσακώνονται. Όμως είναι άριστο να ζει σε σπίτι ευλογημένων ανθρώπων, αναγεννημένων μέσα από το Λόγο του Θεού. Άκουγε το Λόγο του Θεού, ζήτησε βοήθεια από το Θεό και ο Θεός που είναι βοήθεια ετοιμοτάτη σε κάθε έναν που τον επικαλείται, θα έρθει να σε επισκεφθεί και να σε σώσει. Γιατί είναι γραμμένο, όποιος επικαλεστεί το όνομα του Χριστού θα σωθεί. Θα έρθει να σε επισκεφθεί και θα σε σώσει, θα σε αναγεννήσει. Βρες μια εκκλησία που να αναπαυθείς, πήγαινε εκεί, πάρε και το παιδάκι σου μαζί, ζήτα το Λόγο του Θεού, ζήτα το Πνεύμα το Άγιο, ζήτα την αγάπη του Θεού και όταν ο Θεός θα αλλάξει τα πάντα σε σένα, τότε πλησίασε και τον άντρα σου, μίλησέ του για τον Χριστό και πες του ότι σύμφωνα με το Λόγο του Θεού εσύ είσαι ο άντρας μου για πάντα, για όλη μου τη ζωή και θέλω να δημιουργήσουμε ξανά μια οικογένεια καλή, την οποία όμως ο Θεός θα κάνει. Θα σου δώσει λόγια ο Θεός. Θα σε συστήσει ο Θεός. Γιατί όπως έχεις εσύ παράπονα τον άντρα σου, είναι βέβαιο ότι έχει και ο άντρας σου παράπονα από σένα. Θα δει λοιπόν μια νέα γυναίκα μπροστά του και αν είναι πρόβατο του Κυρίου, αν είναι άνθρωπος που αγαπάει το Θεό, τότε πιστεύω και ελπίζω και προσεύχομαι στο όνομα του Χριστού ο Θεός να τον ευλογήσει και να σας χαρίσει μια ευλογημένη και αγία οικογένεια. Όμως πριν τελειώσω πρέπει να σου διαβάσω και τι λέει ο Λόγος του Θεού. Διαβάζω από το 7ο κεφάλαιο της πρώτης επιστολής του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους και το 10 εδάφιο. «Εις δε τους νεμιμφευμένους, παραγγέλω όχι εγώ αλλά ο Κύριος, να μη χωριστεί η γυναίκα από το ανδρός αυτού, αλλά εάν και χωριστεί, ας μείνει άγαμος ή ας συνδιαλλαγεί με τον άνδρα και ο ανήρ να μην αφήνει τη γυναίκα αυτού». Αν ήσουν αναγεννημένη θα σου έλεγα δεν μπορείς να χωρίσεις. Θα δούμε παρακάτω. Αλλά επειδή δεν είσαι αναγεννημένη,
δεν έχει αλλάξει η ζωή σου, δεν μπορώ να σου επιβάλλω φορτίο μεγαλύτερο από αυτό που μπορείς να αντέξεις. Συνεχίζει όμως ο Λόγος του Θεού, προς δε τους λοιπούς, εγώ λέγω όχι ο Κύριος. Εάν κάποιος αδελφός, αναγεννημένος δηλαδή, έχει γυναίκα άπιστον και αυτή συγκατανεύει να συνοικεί με ταυτού, ας μην αφήνει αυτόν. Εάν δηλαδή κάποιος αδελφός, αναγεννημένος, παιδί του Θεού, έχει γυναίκα που δεν έχει πιστέψει στο Λόγο του Θεού και αυτή συμφωνεί να συνοικεί μαζί του, αυτός να μην την αφήνει. Και αν η γυναίκα έχει άνδρα άπιστο και αυτός θέλει να συνοικεί μαζί της, ας μην αφήνει αυτόν. Διότι ο ανήρω άπιστος υγειάστη δια της γυναικός και η γυνή άπιστος υγειάστη δια του ανδρός, επειδή άλλος τα τέκνα σας ήθελον είστε ακάθαρτα, αλλά τώρα είναι άγια. Εάν δε ο άπιστος θέλει να χωρίσει, ας χωρίσει. Ο αδελφός ή η αδελφή δεν είναι δεδουλωμένοι εις τα ταιάφτα τα σαρκικά. Ο Θεός όμως προσκάλεσε ημάς εις ειρήνην. Και εδώ το εδάφιο που θέλω να σου πω. Διότι τι εξεύρεις γυναίκα αν μέλεις να σώσεις τον άντρα σου, ή τι εξεύρεις άντρα αν μέλεις να σώσεις τη γυναίκα σου. Άρα λοιπόν ζήτησε τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού. Ζήτησε από τον Θεό να σε αναγεννήσει δια του Ιησού Χριστού, να σου αλλάξει τη ζωή, που θα είναι αυτό σπουδαίο, όχι μόνο για σένα, αλλά και για το παιδί σου. Και εάν ο Θεός σε οδηγήσει, αν σου ανοίξει δρόμο ο Θεός, μίλησε στον άντρα σου για τον Χριστό, μην τυχόν έρθετε μαζί στο Λόγο του Θεού, σε κάποια εκκλησία του Χριστού, στην παρουσία του Θεού, εάν δεν θέλει έλα μόνη σου και περίμενε να δεις ο Θεός πώς θα ενεργήσει. Μπορώ να σε βεβαιώσω μέσα από το Λόγο του Θεού και το πιστεύω εγώ αυτό προσωπικά, αυτό που λέει η Γραφή, πίστεψε εσύ και θα σωθείς εσύ και ο οίκος σου. Εάν λοιπόν δεχθείς το Λόγο του Θεού, πιστέψεις τον Ιησού Χριστό, επικαλεστείς το όνομά Του, θα σε σώσει, θα σε αλλάξει τη ζωή τελείως, θα σε προσθέσει στην Εκκλησία Του, θα σε ευλογήσει, θα σε βαφτίσει με Πνεύμα Άγιο, η ζωή σου θα αλλάξει κατεύθυνση, θα έρθει η χαρά, η αγάπη, η ειρήνη του Χριστού μες στην καρδιά σου και τότε είναι πολύ πιθανόν ο Θεός να σε χρησιμοποιήσει για τη σωτηρία του άντρα σου και για τη σωτηρία της οικογένειάς σου. Σου εύχομαι, αγαπητή, ο Θεός να σε ευλογήσει. Σου προτείνω όχι τον πρώτο δρόμο του διαζυγίου, όπως προτείνει ο κόσμος, αλλά σου προτείνω το δεύτερο δρόμο του Χριστού. Δοκίμασε το Χριστό, γιατί πιστεύω ότι ο Χριστός μπορεί, θέλει, σ' αγαπάει και αν θέλεις κι εσύ θα σε ευλογήσει πολύ. Ο Θεός να είναι μαζί σου. Εδώ αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, ευχαριστούμε τον Θεό και για τη σημερινή εκπομπή, η ώρα μας τελείωσε, θα είμαστε μαζί, Θεού θέλοντος, στην επόμενη εκπομπή μας. Μέχρι τότε σας εύχομαι ο Θεός να σας ευλογεί πλούσια, κατά πάντα, πάντοτε, και να σας και να μας ετοιμάσει όλους για την αιώνια ζωή και για τη Βασιλεία των Ουρανών. Ο Θεός μαζί σας. Thank you.